κλιματοκατάλληλο, θα έχω και το τουρμπάνι, θα αφήνω και τα μαλλιά μου κτλ. Και επομένως δεν συμβιβάζεται η έννοια της θρησκείας, της πίστης του οπαδού μιας θρησκείας, με τη δήλωση που κάνουμε εμείς ότι δεν είμαστε θρησκεία. Πέρα όμως από αυτό έχουμε και άλλα επιχειρήματα. Το άλλο επιχείρημα που μπορούσα να σας πω είναι ότι ο τεκτονισμός δεν έχει μεταφυσική, δεν έχει σωτηριολογία, δηλαδή δεν μας λέει τι θα γίνει στο επέκεινα. Και επομένως, επειδή δεν είναι θρησκεία ο τεκτονισμός, εγώ, επειδή δεν έχει σωτηριολογική διάσταση, δεν ενδιαφέρομαι η μάνα μου να μπει στον τεκτονισμό για να σώσει την ψυχή της, η κόρη μου, η γυναίκα μου, ο γιος μου υποχρεωτικά. Είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το καταλάβουμε. Ο τεκτονισμός, σε αντίθεση με τις θρησκείες που θέλουν να αγκαλιάσουν όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, είναι εκλεκτικός. Δεν είναι λοιπόν θρησκεία για αυτούς τους δύο βασικούς λόγους. Ότι το δηλώνουμε ότι δεν είμαστε, δεν έχουμε κανένα λόγο να μην υπερασπιστούμε αυτό που πιστεύουμε και θα ήταν αντίφαση το να λέμε ότι είμαστε θρησκεία και να την απαρνούμαστε. Και το δεύτερο είναι ότι είμαστε εκλεκτικοί, δεν βάζουμε γυναίκες και επομένως δεν παρέχουμε δυνατότητα σωτηρίας ψυχής. Δεν θέλουμε. Ο τεκτονισμός είναι ένα σύστημα το οποίο θέλει να βελτιώσει την συμπεριφορά μας σε αυτόν τον κόσμο μέσα. Και δεν έχει θέσεις για το επέκεινα. Μάλιστα. Δεν είστε θρησκεία, αλλά συγχρόνως έχετε φτιάξει αυτή την φιλοσοφική σας τοποθέτηση με τον μεγάλο αρχιτέκτονα του σύμπαντος. Έχετε λειτουργίες, φοράτε ποδιές, φοράτε σπαθιά, φοράτε σήματα, κάνετε λειτουργίες, έχετε ιεροτελεστίες. Δεν είμαι μασόνος, δεν τα ξέρω. Λοιπόν, όλα αυτά πώς συμβιβάζονται με το θέμα το οποίο είπατε ότι δεν είστε θρησκεία? Δεν είναι αυτά ο προθάλαμος και ο θάλαμος μιας θρησκείας, οι τελετές? Και εφόσον είστε χριστιανός και πιστεύετε στο Θεό, σας λείπει από την κοσμοθεωρία του χριστιανισμού ο μεγάλος αρχιτέκτονας του σύμπαντος? Δεν τον προσφέρει ο χριστιανισμός τον μεγάλο αρχιτέκτονα του σύμπαντος? Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και θα προσπαθήσω να την απαντήσω. Καταρχήν δεν έχουμε λειτουργίες με την έννοια που το λέμε στις θρησκείες. Έχουμε τελετές, αλλά όπως σας είπα, τελετές έχουν πάρα πολλοί θεσμοί. Δεν είναι μόνο οι τέκτονες οι οποίοι έχουν τελετές. Και άλλοι θεσμοί έχουν τελετές. Σας ανέφερα χαρακτηριστικά την Ακαδημία Αθηνών ή οποιαδήποτε άλλη. Ναι, αλλά εκεί οι τελετές είναι ανοιχτές. Σας δεν κλειστές, ας πούμε. Έχουν και εκεί τις κλειστές τους τελετές και τις κλειστές τους συνεδριάσεις. Οι κλειστές συνεδριάσεις είναι για ποιον θα γίνει καν ακαδημαϊκό, ας πούμε. Και ποιος... Ναι. Θέλω λοιπόν να πω ότι ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος δεν είναι Θεός. Είναι ένα σύμβολο της θεότητας. Επειδή ο τεκτονισμός ιδρύθηκε από χριστιανούς, και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ο τεκτονισμός ιδρύθηκε με τη σημερινή του μορφή το 16ο, το 15ο, το 17ο αιώνα από χριστιανούς οι οποίοι είχαν πολύ ταλαιπωρηθεί από τους θρησκευτικούς πολέμους και ήθελαν να προσφέρουν την ευκαιρία σε ανθρώπους διαφορετικών θρησκειών να παρακάθονται χωρίς να τους χωρίζουν οι θρησκευτικές τους διαφορές. Ήταν ένα αίτημα το οποίο και σήμερα είναι ένα αίτημα παγκόσμιο και που εκφράζεται βέβαια και από όλους τους διεθνείς μας οργανισμούς. Για να μην έχουμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία της διάκρισης και της διαμάχης μεταξύ ενός χριστιανού, ενός Μωαμεθανού και ενός Εβραίου, οι οποίοι θα είχαν τη δυνατότητα να παρακαθίσουν σε μια τεκτονική στοά και να μην διαφωνούν για το ποια είναι η έννοια του Θεού, διότι είναι διαφορετική η έννοια του Θεού σε κάθε μία από αυτές τις θρησκείες, είπανε συμφωνούμε το Θεό το δικό σου, το Θεό το δικό μου και το Θεό του άλλου να τον εκφράσουμε με αυτό το σύμβολο που λέμε μεγάλος αρχιτέκτον. Όταν λέμε λοιπόν μεγάλος αρχιτέκτον, εγώ θα εννοώ ως ορθόδοξος χριστιανός αυτή την έννοια που προσδιορίζει η ορθόδοξη θρησκεία, ο καθολικός
θα μπορεί να κάθεται δίπλα και δεν θα παλεύει αν το Φιλιόκβε είναι, δεν είναι, τρισυπόστατη, τι είναι το Άγιο Πνεύμα, τι είναι ο Ιησούς. Θα συμφωνούμε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα σύμβολο. Δεν έχει καμία επιρροή στο πώς κάθε ένας από τους τέκτονες αισθάνεται το Θεό του. Απλά μας χρησιμεύει σαν ένα σημείο αναφοράς. Ο μέγας αρχιτέκτονος λοιπόν του σύμπαντος, όπως εκφράζεται στον τεκτονισμό, δεν είναι μία θεότητα, είναι το σύμφολο των επιμέρους απόψεων των επιμέρους τεκτώνων, οι οποίοι πρεσβεύουν διαφορετικές θρησκείες. Δεν ξέρω αν ικανοποίησα με αυτή την αναφορά, ναι, αλλά είναι η εξήγηση την οποία μπορώ να δώσω. Έχω μία ένσταση στον Στάθη τον Γιακόπλο, ναι, ο οποίος μου είπε ότι είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Ναι. Πηγαίνετε στην εκκλησία? Πηγαίνω στην εκκλησία όπως οι περισσότεροι Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι. Πιστεύετε σε Θεό όμως? Πιστεύω. Εντάξει, στον ορθόδοξο Θεό. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, και δεν μου προσφέρει τίποτα επιπλέον ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος, μου επιτρέπει όμως να επικοινωνώ και να συνεννοούμε με τον αδερφό μου, με τον τέκτονα, ο οποίος κάθεται δίπλα μου και υποχρεωτικά δεν είναι ανάγκη να είναι ορθόδοξος, μπορεί να είναι καθολικός, μπορεί να είναι διαμαρτυρόμενος, μπορεί να είναι βουδιστής, μπορεί να είναι σιχ, μπορεί να είναι εβραίος, μπορεί να είναι... Πώς όμως μπορείτε να επικοινωνείτε με τον συνάνθρωπό σας? Γιατί και η Ακαδημία, μια και σταθήκατε εκεί ως παράδειγμα, μπορεί να επικοινωνεί με την Ακαδημία της Ρωσίας, επικοινωνούσε με την Ακαδημία της Ρωσίας, αλλά δεν είχαν βέβαια την ίδια κοσμοθεωρία. Πώς μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε με τον αδερφό σας, τον Μωαμεθανό ή τον Εβραίο, οι οποίοι είναι σαφώς ενάντι αυτού που εσείς πιστεύετε, της θρησκείας σας, και οι οποίοι έχουν κάνει πολέμους και για να την καταρρύψουν, αλλά και για να τη συντρίψουν. Και μας συνέτριψαν σε κάποια δεδομένη στιγμή η Μωαμεθανία, ας πούμε. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε για να ξεπεράσουμε αυτούς τους φραγμούς που δημιουργεί ο φανατισμός, είμαστε υποχρεωμένοι να μαθητεύσουμε σε κάποιες ιδέες. Δεν είναι υποχρεωτικό όλοι οι Μωαμεθανοί ή όλοι οι Εβραίοι ή όλοι οι οποιοδήποτε άλλοι πιστοί να μάχονται την Ορθοδοξία. Υπάρχουν άνθρωποι καλής πίστεως, καλής θελήσεως σε όλες τις θρησκείες. Μην ξεχνάμε, φίλτατέ μου κύριε Μιχαλόπουλε, ότι όλες οι θρησκείες αποβλέπουν στη βελτίωση του ανθρώπου και καμία θρησκεία επίσημα δεν λέει ότι είναι υπηρέτης αρνητικών καταστάσεων. Είναι περίπου το ίδιο πράγμα που γίνεται και, και στα καθεστώτα, που όλα τα καθεστώτα χρησιμοποιούν τον όρο δημοκρατία για να εκφράσουν το καθένα τη δική του άποψη. Επομένως, εμείς τέκτονες κάνουμε μια γενναία προσπάθεια να υπερβούμε τους διαχωρισμούς, τα πάθη, τα μίση και το φανατισμό και να συγκεντρώσουμε καλούς ανθρώπους, δηλαδή ανθρώπους καλής θελήσεως, κάτω από την ίδια σκέπη. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι Μωαμεθανοί είναι σε θέση να παρακαθίσουμε ένα χριστιανό, αλλά θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη πρόοδος στην ιστορία της ανθρωπότητας το να μπορούν άνθρωποι καλής θελήσεως με διαφορετικά πιστεύω, με διαφορετική πίστη, να κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλον και να συζητάνε. Αυτό κάποτε θα αποδώσει. Και εύχομαι αυτό το πράγμα να υλοποιηθεί όσο το δυνατόν σύντομα, να ξεπεράσουμε αυτό το φανατισμό και ο καθένας σεβόμενος την πίστη του και υπερασπιζόμενος την πίστη του με όλες τις δυνάμεις του να είναι σε θέση να επικοινωνεί με τον αδελφό του σε αυτό τον πλανήτη, γιατί φαίνεται ότι αυτός ο πλανήτης έγινε πάρα πολύ μικρός για να αντέξει πια αυτές τις διαφορές που προκαλούν τα σύνορα, οι ιδεολογίες και ο φανατισμός. Δεν λέω η θρησκεία, λέω ο φανατισμός. Αυτό πάμε να αποφύγουμε. Όχι, ναι, αλλά το επιδιώκεται όμως διαμέσου μιας θρησκείας πλέον, όπως εξελίσσεται, κοινής, ας πούμε. Δεν είναι θρησκεία. Δηλαδή, επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύω πάρα πολύ στην επιλογή, θα μου ήταν αφόρητο το να προσπαθούσαμε να κάνουμε ένα συγκριτισμό θρησκειών. Αυτό θα ήταν τόσο πλαδαρό, κύριε Μιχαλόπουλε, που δεν θα είχε καμία έμπνευση. Θα ήταν ένας μέσος όρος θρησκευτικών δοξασιών, ο οποίος δεν θα έλεγε τίποτα. Ο καθένας λοιπόν από εμάς τους τέκτονες διατηρεί την θέση του πάνω στη θρησκευτική του πίστη, την καλλιεργεί. Σας βεβαιώνω ότι γίνεται καλύτερος πιστός της θρησκείας του όταν γίνεται τέκτον και
δεν τον εμποδίζει σε τίποτα το να παρακάθεται με κάποιον ο οποίος έχει μια διαφορετική θρησκεία. Το κάνουμε ήδη, στον ΟΗΕ το κάνουν, στις διάφορες συναντήσεις το κάνουν, τα διεθνή συνέδρια το επιτυγχάνουν αυτό το πράγμα. Γιατί να μην το επιτύχουμε κι εμείς, σεβόμενοι ο ένας τη θρησκεία του άλλου. Δεν απαρνούμε τη θρησκεία μας. Οι άλλοι μας απαρνούνται το δικαίωμα να υπερασπιζόμαστε τη θρησκεία μας. Ναι. Ο χριστιανισμός πιστεύετε ότι έχει ανάγκη, όπως διαγράφεται, την υποστήριξη για να γίνει κανείς καλύτερος πιστός του τεκτονισμού? Δεν σας γιωμίζει η Γραφή, δεν σας γιωμίζει η Καινή Διαθήκη, δεν σας γιωμίζει η κοσμοθεωρία του χριστιανισμού, ώστε να μπορούσατε να είσαστε ένα σωματείο ή μια οργάνωση η οποία να ήταν χριστιανική, ας πούμε, χωρίς όλες αυτές, το ιερατείο το οποίο έχετε, τις λειτουργίες τις οποίες έχετε, τα πάντα? Δεν σας γιωμίζει ο χριστιανισμός? Θεωρείτε απαραίτητο ότι πρέπει να υπάρχει, να κάνετε αυτές τις συζητήσεις και να έχετε αυτή την κοσμοθεωρία του μεγάλου αρχιτέκτου του σύμπαντος? Ο χριστιανισμός δεν έχει καμία ανάγκη από οποιαδήποτε συμπλήρωση. Οι χριστιανοί όμως έχουν ανάγκη από πάρα πολλές συμπληρώσεις. Θα ήταν πολύ εύκολο να παραδεχτούμε ότι οι χριστιανοί δεν έχουν ανάγκη από κάποια ενίσχυση σε πάρα πολλά πράγματα. Διότι αν ήταν έτσι, δεν θα είχαμε ανάγκη από πάρα πολλά. Ο χριστιανισμός θα ήταν και είναι μια έκφραση τελειότητας, αλλά οι χριστιανοί στο επίπεδο της καθημερινότητας έχουν ανάγκη από την επιστήμη, έχουν ανάγκη από τις τέχνες, έχουν ανάγκη από την ιστορία, έχουν ανάγκη από τη λαϊκή σοφία, έχουν ανάγκη από πάρα πολλά πράγματα. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι επειδή υπάρχει ο χριστιανισμός, ότι πρέπει να εξαφανιστεί κάθε άλλη δραστηριότητα η οποία ενισχύει τον χριστιανισμό. Και μην ξεχνάτε ότι ο Χριστός είπε πράγματα τα οποία μόνο μετά από 10.000 χρόνια θα είναι δυνατόν να υλοποιηθούν και δεν μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Και χρειαζόμαστε τη συμβολή όχι μόνο της Εκκλησίας, η οποία σε κάποια φάση μπορεί να εξέφρασε ή να μην εξέφρασε σωστά τον χριστιανισμό, αλλά και υπό πάρα πολλών άλλων θεσμών. Η Εκκλησία τον εξέφρασε πάντα σωστά τον χριστιανισμό. Άλλωστε οι φορείς, ας πούμε, και εσείς τον εκφράζετε, ας πούμε, για την κοσμοθεωρία σας που έχετε τον Μασονίας, αλλά κάποιο πρωί διαφωνήσατε με τον κύριο Πανέα. Πήρα το καπελάκι σας και φύγατε. Συμφωνώ λοιπόν. Ο χριστιανισμός έχει ανάγκη. Διότι ο Χριστός είπε ότι ούτε ένα ιώτα δεν πέφτει. Και δεν έπεσε 2.000 χρόνια. Έπεσε ο κομμουνισμός, πέφτουν όλοι οι ισμοί και ο χριστιανισμός στέκεται εκεί όρθιος και ποδηγετεί και τις συνειδήσεις και φτιάχνει τον άνθρωπο σωστό άνθρωπο. Ο χριστιανισμός είναι ένα απάβασμα των διδασκαλιών του Χριστού. Ο Χριστός είπε πολλά πράγματα. Ο Χριστός είπε πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε σήμερα μέσα από την θεολογία που δημιουργήσαμε. Ο Χριστός ήταν σε θέση να φωνάξει κοντά του την πόρνη και να την δεχτεί με μεγάλη στοργή και αγάπη, και ήταν σε θέση, επειδή είχε αυτή την υπόσταση, τη Θεία, να δεχτεί κοντά του τον τελώνη. Είναι σαν να λέγαμε σήμερα ότι δέχεται την πόρνη και, ξέρω εγώ, οποιουσδήποτε άλλους οι οποίοι κινούνται στο επίπεδο το πολύ χαμηλό και το παράνομο. Και ο ίδιος εκείνος ήταν που φέρθηκε πάρα πολύ σκληρά στους γραμματείς και στους φαρσαίους. Ο Χριστός λοιπόν δεν κινήθηκε συμβατικά. Κινήθηκε πάρα πολύ δυναμικά, κινήθηκε με τη Θεία του Χάρη, είδε και έκανε πράγματα που δεν τολμάει να τα κάνει σήμερα. Φαντάζεστε σήμερα κάποιον ιεράρχη να μπορεί δημόσια να πάρει την πόρνη και τον τελώνει και να απαρνηθεί τους φαρσαίους και τους ιερείς? Έτσι λοιπόν, σήμερα, εγώ δεν λέω τίποτε άλλο, ας πάμε στο Βατικανό, ας επισκεφθούμε λοιπόν αυτή την έδρα, την περίφημη του χριστιανισμού, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε, και να δούμε πόσα κοινά πράγματα υπάρχουν ανάμεσα στο Χριστό και στους φορείς, στους διαδόχους του Αποστόλου Πέτρου. Επομένως, υπάρχουν και άλλοι θεσμοί οι οποίοι είναι απαραίτητοι να επαναφέρουν όλες τις εξωτερικές μορφές της θρησκείας σε εκείνη την ροή που προσδιόρισε ο Θεάνθρωπος. Δεν είναι κακό λοιπόν. Όλοι μας έχουμε μία ευθύνη και όλοι μας έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε στο να εκφράσουμε το Θεάνθρωπο, διότι όπως σας είπα και προηγουμένως, αν ήταν μονότονη η έκφραση της Εκκλησίας, δεν θα υπήρχαν γιατροί, δεν θα υπήρχαν οι δικηγόροι, δεν θα υπήρχαν δικαστές, δεν θα υπήρχαν
πάρα πολλά πράγματα. Καλλιτέχνες, θα λέγαμε, όλα είναι μέσα, θα εκφράζονται μέσα από τη θρησκεία. Και σε κάποια φάση θα μπορούσαν να εκφραστούν μέσα από τη θρησκεία, αλλά ο Σαββαναρόλα, έχετε σωστή επίγνωση ιστορική που οδήγησε αυτή την ιδέα ενός κράτους το οποίο θα είναι θρησκευτικό και θα εκφράζεται στα πάντα από τη θρησκεία. Yeah. Αυτά προσπαθούμε να αποφύγουμε και νομίζω ότι κάνουμε... Αλλά και εσείς είσαστε εκλεκτικοί, ας πούμε. Δεν μπορεί να γίνει εύκολα ο οποιοσδήποτε μασόνος. Ναι, είμαστε... Γιατί λοιπόν εσείς είστε οι εκλεκτοί και δεν μπορεί να μοιράζετε αυτή την κοσμοθεωρία και την ανησυχία για καλλιτέρευση, αφού αγωνίζεται για την καλλιτέρευση του κόσμου και ο απλός πολίτης, ας πούμε. Ή ο άνθρωπος ο οποίος δεν τον πάτε ή ο άνθρωπος τον οποίον δεν θέλετε, ας πούμε. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για εσωτερική γνώση και για εσωτερική σοφία, τα πράγματα λιγάκι διαφέρουν, κύριε Μιχαλόπουλε. Είναι μερικά πράγματα, είναι μερικές αλήθειες οι οποίες... Ναι, αλλά ο χριστιανισμός έχει ξεκαθαρίσει αυτά τα πράγματα. Είναι όσοι πιστοί προσέλθετε. Ενώ εσείς δεν είστε όσοι πιστοί προσέλθετε, είστε όσοι εκλεκτοί προσέλθετε. Γι' αυτό και δεν είμαστε θρησκεία, όπως σας είπα. Είναι δηλαδή ένα στοιχείο το οποίο προσδιορίζει ότι υπάρχουν ορισμένες αλήθειες σε αυτόν τον κόσμο που είναι δύσκολο να γίνουν κατανοητές κάτω από συνθήκες κοινές. Πρέπει να... Την αλήθεια δεν την εκφράζει ο χριστιανισμός. Δεν μπορείτε να βρείτε δια του χριστιανισμού την αλήθεια. Πρέπει να φτάσουμε στο μέγα αρχιτέκτονα, το οποίο είναι με ένα νεφέλωμα. Δεν ξέρετε ποιος είναι ο μέγας αρχιτέκτον. Τώρα δεν ξέρετε ποιος είναι ο δημιουργός. Εγώ με όλο το σεβασμό που έχω προς την θρησκεία μου, την πατροπαράδοτη, θα έλεγα, εντάξει, οι βουδιστές τι θα κάνουν σε αυτόν τον κόσμο, θα πάνε στην κόλαση. Οι Σιχ τι θα κάνουν σε αυτόν τον κόσμο, θα πάνε στην κατά κόλαση. Κατά έργα τους θα κρίνουν, κατά τη συνείδησή τους αυτή. Επειδή δεν είχαν λοιπόν την ευκαιρία, το προνόμιο ή τη χάρη να είναι χριστιανοί. Κατά τη συνείδηση, αυτοί θα κρυθούν κατά τη συνείδησή τους, όπως θα κρυθούν και αυτοί που γεννήθηκαν πριν από τον Χριστό. Α, οι Καθολικοί. Και αυτοί κατά τη συνείδησή τους, ας πούμε. Αυτοί είναι χριστιανοί τώρα. Αν έχουν πλανηθεί απάνω σε καθαρό θεολογικά θέματα, είναι μια άλλη ιστορία αυτό. Δεν φτάνουμε εκεί. Εμείς φτάνουμε που εσείς είστε εκλεκτικοί. Είμαστε... Μπορεί να γίνει ο απέναντι εδώ που έχει τον μπαρ μασόνος. Νομίζω ναι. Αν έχει ορισμένες προϋποθέσεις. Δηλαδή... Γιατί να έχει ορισμένες προϋποθέσεις. Δηλαδή αυτός δεν μπορεί να σωθεί από την κοσμοθεωρία σας ή να φτάσει εις το μεγαλείο αυτό, να βλέπει το Σιχ δίπλα του, να βλέπει τον Καθολικό και να τον λέει αδερφέ και να σφίγγουν τα χέρια και να έχουν τις λειτουργίες τους, αν όχι λειτουργίες όπως λέτε από όλες τις λειτουργίες, αυτές τις τελετές που κάνετε, δεν έχει δικαίωμα αυτός, γιατί δηλαδή. Έχει δικαίωμα και όπως σας είπα δεν βλέπω ότι δύσκολα μπορεί να γίνει κανείς τέκτονας. Δημοσιογράφος μπορεί να γίνει κανείς εύκολα. Μπορεί να γίνει ο απέναντί σας δημοσιογράφος. Είναι άλλη ιστορία αυτό. Ο δημοσιογράφος δεν γίνεσαι για να σώσει την ψυχή σου ή για να αγκαλιάσεις την αγκαλιά. Μα όπως σας είπα, ο τέκτονας δεν επιδιώκει να σώσει την ψυχή του. Γιατί αλλιώς... Είπατε προηγουμένως ότι γίνεται και πιο πιστός χριστιανός. Έτσι. Ωραία. Γίνεται οπωσδήποτε. Εγώ το βεβαιώνω. Εγώ δηλαδή η εμπειρία μου αυτό μου λέει. Ωραία. Τότε γιατί υπάρχει αυτή η αντίθεση και σας έχει καταδικάσει κατ' επανάληψη η Εκκλησία της Ελλάδος. Αυτό μπορώ να πω ότι λαθεύει προέρχεται... η ιεραρχία, ολόκληρη η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος ότι σας έχει καταδικάσει. Τα κείμενα υπάρχουν. Τα ξέρετε, ίσως κάλλιον πάντως άλλο. Βεβαίως και τα ξέρω και μου είναι γνωστά. Νομίζω... Είναι η μανία των δεσποτάδων αυτή, η μανία των θεολογιζόντων, είναι μανία, ζούμε... Έτσι, των γκαλογύρων που τα βλέπουν στενά τα πράγματα ή μήπως υπάρχει κάποια αλήθεια την οποία εσείς δεν θέλετε να τη δείτε. Υπάρχουν γκαλόγυροι οι οποίοι είναι τόσο ανοιχτοί στο πνεύμα που μακάρι να μπορούσαμε να τους παρακολουθήσουμε εμείς και στο ελάχιστο. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία από κάποια παρεξήγηση ακολούθησε σε αυτό το θέμα την πολιτική της Καθολικής Εκκλησίας πάνω στον τεκτονισμό. Η Καθολική Εκκλησία, όπως ξέρετε... Παρεξήγηση και με 84 δεσποτάδες. Με 84, δεν έχει σημασία, η παρεξήγηση είναι... Παρεξήγηση σε 5 φάσεις της ιστορίας της Εκκλησίας μέχρι σήμερα. Συνέβη το εξής. Για την ωραία λέξη παρεξήγηση, αλλά εν πάση περιπτώσει... Να το κουβεντιάσουμε. Να το κουβεντιάσουμε, βεβαίως να το κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, η Καθολική Εκκλησία, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, ασκούσε και προσπαθεί ακόμα να ασκήσει κοσμική εξουσία.
κάποτε είχε τους στόλους της, τους στρατούς της, τώρα έχει τις τραπεζές της, έχει τα αυτά, τις οργανώσεις της. Έχει τις τραπεζές, θα φτάσουμε και και η μασονία βέβαια ήταν ανακατεμένη με την περίφημη και η μασονία, στο άσο μέσα. Βέβαιως. Η καθολική, λοιπόν, η καθολική εκκλησία ασκούσε κοσμική εξουσία. Και ήρθε κάποτε η εποχή όπου κύριος Τέκτονες στην Ιταλία, ο Γκαριμπάλντι και οι περί αυτών, ανέτρεψαν αυτή τη δομή και αυτό το καθεστώς της Καθολικής Εκκλησίας και η Καθολική Εκκλησία λοιπόν έβαλε στο μάτι τους Τέκτονες. Εξέδωσε κάτι περίφημες εγκυκλίους που τις έχω εμφανίσει και σε ένα βιβλίο που έχω εκδώσει και θα δείτε τι φρικτές είναι αυτές οι εγκύκλοι και με τι επιχειρήματα στρέφονται κάτω του τεκτονισμού. Εύχομαι κάποια μέρα να δημοσιεύσετε κάποιο κομμάτι από αυτές στα τόσο ωραία έντυπα που έχετε και που διαφωτίζετε τον κόσμο. Και αυτή την παράδοση ακολούθησε χωρίς να κάνει μια ευρύτερη έρευνα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Απέναντίας, οι διαμαρτυρόμενοι, εσύ, όπως ξέρετε. Εσύ, δηλαδή, η Ορθοδοξία από την Καθολική Εκκλησία πάνω στο θέμα. Ναι, εσύ ήρθε πάνω σε αυτό, ότι διότι αλλιώς δεν οι είχε... θεολόγοι της Ορθοδοξίας είναι πολύ πιο παλιότερα, έχουν επιχειρήσει και έχουν γράψει εναντίον της μασονίας και του τεκτονισμού, αφού τα χωρίζουμε αυτά τα πράγματα πλέον, έχουν γράψει πολύ παλαιότερα από τους καθολικούς. Τα έχω δω τα κείμενα. Λοιπόν, να, και αυτό να το συζητήσουμε. Εγώ νομίζω ότι η πρώτη αντίθεση προς τον τεκτονισμό από μέρους θρησκευτικής πηγής προέρχεται από τους Πάπες και όχι από τίποτε άλλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πω ότι μία απόφαση οποιασδήποτε συνόδου δεν είναι δυνατόν να είναι αλάθητη. Γιατί να είναι αλάθητη? Ανθρώπινα έργα είναι. Μόνο ο Χριστός ήταν αλάθητος. Η μετέπειτα, ακριβώς επειδή υπόκεινται οι αποφάσεις αυτές σε αλλαγές, τροποποιήσεις και βελτιώσεις, επιβεβαιώνουν ότι έχουν το ανθρώπινο στοιχείο, το διοικό επίπεδο πάνω στο οποίο κινούμεθα και ζούμε, γιατί τίποτα ό,τι εκφράζεται σε αυτό το επίπεδο, φίλτατέ μου και αγαπητέ μου κύριε Μιχαλόπουλε, δεν είναι τέλειο. Μάλιστα. Ούτε οι ιδεολογίες, ούτε οι θεσμοί, ούτε τα κράτη, ούτε ο τεκτονισμός, ούτε η έκφραση των εκκλησιών, όχι η θρησκεία, όπως πολύ σωστά το είπατε. Και ο τεκτονισμός, λοιπόν, στο επίπεδο που εκφράζεται από ανθρώπους είναι ατελής και η έκφραση εκείνη των θρησκειών που εκφράζεται από ανθρώπους μοιραία είναι ατελής. Ο χριστιανισμός μόνο που δεν εκφράζεται από ανθρώπους, ε? Ο χριστιανισμός διδάχτηκε, δηλαδή ο χριστιανισμός προσδιορίστηκε και η διδασκαλία του προέρχεται από το θεάνθρωπο, αλλά εκφράζεται από ανθρώπους. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Μακάρι να μπορούσε να εκφραστεί από τέλεια όντα. Ναι, αλλά η Εκκλησία, έχει, η Εκκλησία είναι άλλο Εκκλησία, άλλο χριστιανισμός και άλλο οι εκφραστές της. Οι εκφραστές μπορεί να είναι και πανάθλοι, μπορεί να είναι και καλοί, μπορεί να είναι και σωστοί, αλλά τα νάματα της Ορθοδοξίας παραμένουν νάματα της Ορθοδοξίας εδώ και 2.000 χρόνια. Απολύτως συμφωνώ μαζί σας και το σέβομαι. Λοιπόν, δεν είστε θρησκεία? Όχι. Μάλιστα. Δηλαδή είναι μια δήλωση η οποία νομίζω ότι έχει μια μεγάλη αξία. Από εκεί νομίζω ότι βγαίνει είδηση. Βγαίνει είδηση. Γιατί έχετε δανειστεί στις τελετές σας που κάνετε πάρα πολλά σύμβολα και το διαβήτη και άλλα, τη σφαίρα και πολλά άλλα πράγματα, γιατί τα έχετε δανειστεί από την εβραϊκή κοινότητα, από εβραϊκές εκδηλώσεις. Έχει σχέση ο τεκτονισμός με τον εβραϊσμό? Ωραία. Είναι μια εξίσου σοβαρή ερώτηση και θα προσπαθήσω να την απαντήσω. Όπως σας είπα, ο τεκτονισμός δημιουργήθηκε από χριστιανούς. Οι χριστιανοί, λοιπόν, στηρίζονται στην Παλιά Διαθήκη και από την Παλιά Διαθήκη έχουν αριστεί ορισμένα σύμβολα, ορισμένες αλληγορίες και ορισμένες ιστορίες, τις οποίες τις μεταφέρουμε. Δεν είναι όμως αλήθεια ότι όλα είναι εβραϊκά. Είναι όπως όταν απαγγέλουμε ψαλμούς στην εκκλησία μας, δεν σημαίνει ότι είναι εβραϊκό αυτό το πράγμα. Είναι μια συνέχεια και μια παράδοση χριστιανική, την οποία την έχουμε αφομοιώσει. Επομένως, όπως δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε την
χριστιανική θρησκεία, διότι χρησιμοποιεί τα κείμενα της Παλιάς Διαθήκης. Έτσι δεν μπορούμε να πούμε και ότι ο χριστιανισμός, ο τεκτονισμός είναι Ιουδαϊκός, επειδή χρησιμοποιεί ορισμένα σύμβολα. Όσον αφορά τώρα το αν έχει το γνώμονα ή το διαβήτη, αυτά τα πράγματα δεν προέρχονται από την Ιουδαϊκή παράδοση, προέρχονται από την παράδοση των επαγγελματιών τεκτόνων, οι οποίοι το Μεσαίωνα ανοικοδόμησαν αυτούς τους περίφημους καθεδρικούς ναούς, οι οποίοι αποτελούν και σήμερα ακόμη ένα θαύμα, ακόμα και για την τεχνολογία της εποχής μας. Αν πάμε στην Κολονία και δούμε αυτό το καθεδρικό ναό, θα πούμε πώς, πότε και πώς τόσες γενιές τεκτόνων, όταν λέω επαγγελματιών πλέον τεκτόνων, όχι ελευθέρων τεκτόνων, δημιουργούσαν αυτά τα πράγματα. Επομένως, πήραμε πολλά από τα σύμβολα των επαγγελματιών τεκτόνων, έχουμε πάρει πολλά από την παράδοση των υποτικών χριστιανικών ταγμάτων, έχουμε πάρει πάρα πολλά πράγματα από τους Ροδοσταύρους, έχουμε πάρει πράγματα από τους αλχημιστές, και έτσι η εσωτερική μας διδασκαλία προέρχεται από αυτά που σας είπα και η εξωτερική μας μορφή προέρχεται από τις συντεχνίες των επαγγελματιών τεχνών. Έχω λοιπόν εδώ να σας γιατί δείξω... Γιατί τα πήρατε αυτά. Τα πήραμε... Τι σας χρησιμεύουν, εφόσον είστε μια κοσμοθεωρία αγάπης, λοιπόν, αλληλοβοηθείας, βέβαια φτιάχνετε αυτούς που θέλετε, βοηθάτε αυτούς που θέλετε. Σας εμφανίζω εδώ λοιπόν δύο από αυτά τα σύμβολα, τα οποία μου είπατε προηγουμένως ότι είναι εβραϊκά. Αυτός είναι ένας διαβήτης. Και αυτός είναι ένας γνώμονας. Είναι σύμβολα, εργαλεία, τα οποία προέρχονται, όπως σας είπα, από την εποχή των επαγγελματιών. Και τι σας χρησιμεύουν εσάς στην κοσμοθεωρία σας? Μας χρησιμεύουν λοιπόν σαν σύμβολα. Γιατί, τι δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Θα σας κάνω μια αποκάλυψη. Μασονική. Θα σας πω λοιπόν αυτά τα πράγματα, τι σημαίνουν στον τεκτονισμό. Όπως ξέρουμε, ο γνώμονας είναι ένα εργαλείο το οποίο μας χρησιμεύει για να μετρούμε επιφάνειες. Και ο διαβήτης είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορούμε και μετράμε, φτιάχνουμε κύκλους και μετράμε σφαίρες. Εμείς λοιπόν οι τέκτονες είπαμε ότι αυτό το πράγμα, επειδή μετράει επιφάνειες, μπορούμε να πούμε ότι συμβολίζει το γήινο, το επίπεδο. Αυτό το πράγμα το οποίο μετράει σφαίρες και κύκλους συμβολίζει το αιώνιο και το πνευματικό. Όταν λοιπόν έχουμε αυτό το σύμβολο, αναφερόμαστε στο γήινο και στο φθαρτό και στο πεπερασμένο. Όταν έχουμε αυτό το σύμβολο, αναφερόμαστε στο πνευματικό, στο αιώνιο και στο τέλειο. Όταν λοιπόν συνεδριάζουμε σε μια τεκτονική συνεδρία και είμαστε στον πρώτο βαθμό, τον τεκτονικό, βάζουμε το διαβήτη από κάτω και το γνώμονα από πάνω. Όταν συνεδριάζουμε σε δεύτερο βαθμό, τα βάζουμε αυτά τα πράγματα έτσι όπου ισορροπούν το πνευματικό και το γήινο. Και όταν βρισκόμαστε πια στον τρίτο βαθμό που υποτίθεται ότι έχουμε αποκτήσει μια πνευματικότητα, τότε το πνευματικό είναι εκείνο το οποίο επικυριαρχεί, προσδιορίζει και επικαλύπτει το γήινο. Απλά σας τα λέω για να δείτε πόσο παρεξηγήσιμα μπορεί να είναι αυτά τα πράγματα. Τι λοιπόν το κακό είναι το να... Παρεξηγήσιμα μπορεί να είναι για τον κόσμο, ας πούμε, αλλά για εσάς δεν είναι καθόλου παρεξηγήσιμα. Εσείς έχετε τους συμβολισμούς σας και φυσικά εγώ δεν περιμένω από έναν μέγα διδάσκαλο της Ηνωμένης Μεγάλης του Άς να μου αποκαλύψει πέρα από τα ότι με αυτό μετράμε τον κόσμο και με αυτό βλέπουμε τη σφαίρα. Αυτά έρχεται και άλλα πράγματα κλειστά. Λοιπόν, δέχεστε, ας πούμε, να έρθουμε μια ομάδα δημοσιογράφων να παρακολουθήσουμε όλες τις φάσεις μέχρι του 33ου βαθμού, δηλαδή από τους λοχίες, από τους δεκανείς που έχετε μέχρι 33ου βαθμού αρχιστρατήγους, που ένας είναι ο 33ος βαθμός, κοινοδικός σας φυσικά, να παρακολουθήσουμε όλες τις εκδηλώσεις που κάνετε. Δεν τις λέω λειτουργίες αφού δεν θέλετε να τις λέω λειτουργίες. Και αφού τις αποκηρύξατε τις λειτουργίες. Βέβαια, όχι τις αποκηρύξαμε, δεν είναι δική μου θέση. Είναι δεδηλωμένη αρχή. Δεν είναι λειτουργία. Δεν είναι λειτουργία. Είναι βέβαια. Τελετές είναι. Συνεδρίες κάνουμε. Έχουμε, ας πούμε, ορισμένους κανόνες με τους οποίους συνεδριάζομαι. Δράτω με τις ευκαιρίες να σου πω ότι οι επαγγελματίες τέκτονες πρώτοι καθιέρωσαν κοινοβουλευτικούς θεσμούς και κανόνες. Το αγγλικό κοινοβουλευτικό σύστημα στηρίζεται ακριβώς στους κανόνες που είχαν θεσπίσει οι επαγγελματίες. Όπως και πρώτοι υποστήριξαν τα αριστερά κινήματα. Αριστερά προοδευτικά κινήματα τα
σε όλη την ανθρωπότητα, αν πάτε τις επαναστάσεις, από τη Γαλλική Επανάσταση και άλλα και νωρίτερα, υποστηριχθήκαν όλοι, όλα από, από τους τέκτονες. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι έτσι. Σε ορισμένες χώρες... Έστω αν φτάνετε ότι και εδώ, ας πούμε, θα φτάσουμε ορισμένες... και εκεί, ότι ο Καποδίστρας και το Καποδίστρας... Σε ορισμένες χώρες... Σας είχε και αποκηρύξει, βέβαια. Κοιτάξτε, τι και η φιλική εταιρεία και όλα αυτά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εκείνο θα φτάσουμε τα διατάγματα. Λοιπόν, εκείνο που μπορώ να πω εγώ είναι ότι σε ορισμένες χώρες οι τέκτονες, όχι ο τεκτονισμός, οι τέκτονες, γιατί αυτό είναι και μια διάκριση που κάναμε, δηλαδή ο τεκτονισμός προετοιμάζει ανθρώπους. Τους προετοιμάζει για να είναι σε θέση κάποτε να αναλάβουν την ευθύνη της ύπαρξής τους πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Όταν λοιπόν σε μια δεδομένη στιγμή ο τέκτονας, όριμος πλέον, συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να λάβει ενεργό μέρος σε κάποια διαδικασία, σε ένα εθνικό απελευθερωτικό κίνημα, όπως το έκανε ο Κολοκοτρώνης, τέκτονας, τότε αφήνει ήταν την πάντα... Ήταν Κολοκοτρώνης. Βεβαίως και ήταν τέκτονας. Πώς μπορείτε να αποδείξετε? Πώς να το αποδείξω? Έχει μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα. Έχει σημασία, βεβαίως. Έχει σημασία γιατί μπορούμε να πούμε, ας πούμε, ότι και ο Μεγαλόπουλος είναι τέκτον και δεν είναι τέκτον. Λοιπόν. Έχει σημασία όταν λέμε για κάποιους πεθαμένους και μεγάλα πρόσωπα, γιατί άκουγα από κάποιους τέκτονες όταν είχε ο Καποδίστριας. Και εδώ έχω το διάταγμα που ο Καποδίστριας έχει αποκηρύξει με εφημερίδα της κυβερνής εποχής τον τεκτονισμό ανοιχτά. Λοιπόν, επανέρχομαι σε αυτό που αρχίσαμε για να ολοκληρώσω. Μου ξεφεύγει από τον Κολοκοτρώνη. Όχι, όχι, θα τα πούμε όλα. Είπαμε ότι εδώ απόψε θα ναι, τα πούμε. Ναι, βεβαίως, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, ο τεκτονισμός προετοιμάζει τους ανθρώπους να δικαιώσουν την ύπαρξή τους πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Σε αυτό γιατί τον ο χριστιανισμός, κύριε Γιακόπλε, δεν προετοιμάζει τους ανθρώπους. Για τον άλλο κόσμο. Για τον άλλο κόσμο, γιατί εδώ η επίγεια ζωή δεν προετοιμάζεται τον χριστιανισμό, το να ζήσει ειρηνικά, το να ζήσει όμορφα, το να ζήσει εν αγάπη, το να ζήσει, ας πούμε, εν κοινωνία Χριστού. Δεν προετοιμάζει ο χριστιανισμός τον άνθρωπο για επί της γης. Μόνο με τα φυσικά τον προετοιμάζει. Ζει ο άνθρωπος ειρηνικά. Και εσείς που είσαστε στον παλμό της ζωής. Όχι, δεν ζει, βεβαίως δεν ζει. Δεν ζει. Επομένως... Δεν είναι όλοι, διότι δεν έχουν ασπαστεί τον χριστιανισμό όπως είναι ακριβώς το μήνυμα του χριστιανισμού. Έτσι, και λοιπόν... έρχεται, δηλαδή είσαστε μία πολιτική οργάνωση? Όχι. Τι είμαστε είστε? Μία πνευματική οργάνωση. Είμαστε μία οργάνωση με εσωτερική διδασκαλία. Έχει εσωτερισμό ο τεκτονισμός. Αυτό τον κάνει να μην είναι κατανοητός. Και μία πνευματική οργάνωση, όπως απεδείχθη στη Ρώμη, έχει σχέση με τράπεζες και έχει σχέση με μαφίες, με την περίφημη Στοά. Ένα τάγμα ισουητών έχει σχέση με τον χριστιανισμό? Όχι, μην με πάτε σε μια αστική με ερώτηση. Εμείς δεν μιλάμε για, δεν κρίνουμε απόψη τους ισουητές. Θα φέρουμε και ένα ισουητή να το κουβεντιάσουμε. Εγώ μιλάω για εσάς απόψη. Εγώ ομολόγησα απ' αρχής ότι και οι τέκτονες είναι άνθρωποι και έχουν ατέλειες. Επομένως και ο τεκτονισμός. Ναι, και δεν ήταν, δεν εκφράζεται με και δεν ήταν οι άνθρωποι, και ήταν μια ολόκληρη στοά, ένα σύστημα, ας πούμε. Στο... Μα και οι ισουητές ήταν ένα ολόκληρο τάγμα. Επομένως. Είναι πολύ σπουδαίο από όλη αυτή την ιστορία, από όλη αυτή την ειλικρινή συζήτηση, να οδηγηθούμε σε αυτό το πάρα πολύ απλό συμπέρασμα. Ότι τα ιδανικά, οι θεωρίες, οι ιδέες είναι τέλειες. Η υλοποίησή τους είναι ατελής, γιατί στηρίζεται ακριβώς τις αδυναμίες των ανθρώπων. Κάθε λοιπόν προσπάθεια ειλικρινής από μέρους οποιοδήποτε θεσμού, του τεκτονισμού συμπεριλαμβανομένου, το να βελτιώσουμε την έκφραση των ιδανικών πάνω σε αυτόν τον κόσμο, είναι και επιτρεπτή και θεμητή και εγώ θα έλεγα και ευπρόσδεκτη. Δεν μπορούμε να είμαστε μόνο σήμερα. Μακάρι, εγώ θα ευχόμουν κάποτε ο χριστιανισμός να μπορεί να εκφράζει το σύνολο όλης της έκφρασης της ανθρωπότητας. Από τους ποδηλατικούς αγώνες μέχρι τα βραβεία Νόμπελ. Δεν θέλουμε να τον εκφράζουμε. Μακάρι να μπορούσαμε. Και σας βεβαιώνω ότι ο τεκτονισμός κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Κάποτε οι άνθρωποι να φτάσουν σε ένα τέτοιο επίπεδο τελειότητας που να μπορεί τα μηνύματα του θεανθρώπου να τα εκφράσουν σωστά. Το πρόβλημά μας δεν είναι. Μα ο Χριστός είπε πράγματα φοβερά και τρομερά στην απλότητά τους. Όταν είπε ο Χριστός σε έναν συναδελφό μου που τον ρώτησε, δάσκαλε, πώς μπορώ να κερδίσω τη βασιλεία του ουρανού, και να πουλήσεις τα πάντα και όλα μας. Να αφήσεις τα υπάρχοντά σου και να με ακολουθήσεις. Και εκείνη την ώρα ο καημένος ο συναδελφός μου δίστασε
γιατί δεν είναι εύκολο, κύριε Μιχαλόπουλε. Το μεγάλο πρόβλημα αυτού του κόσμου είναι η προσκόλληση που έχουμε στα πράγματα. Ακόμα και στα σύμβολά μας, ακόμα και στα βιβλία που έχουμε γράψει, ακόμα και στις τις καταστάσεις μας, στο σπίτι μας. Σε αυτά τα απλά πράγματα του χριστιανισμού, όπως το λέτε τώρα. Δεν είναι απλά. Είναι φοβερά αυτά τα όπως πράγματα. Όπως τα είπατε, τα απλά πράγματα είναι φοβερά. Είναι στην απλή αυτή έκφραση του. Μακάρι να μπορούσαμε κάποτε. Τι θέλετε να προσθέσετε. Συμβάλλουμε και εμείς με τον τρόπο μας και με τη δική μας γραμμή, χωρίς να απαρνούμεθα ο καθένας από εμάς την πίστη μας, τη θρησκευτική. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν είναι υποχρεωτικό οτιδήποτε άλλο κάνουμε πέρα από τον χριστιανισμό να είναι ή αίρεση ή αντίδραση προς τον χριστιανισμό. Για όνομα του Θεού. Δηλαδή ένας καλλιτέχνης, επειδή εκφράζεται, έχετε τόσο ωραία πράγματα βλέπω εδώ σε αυτό το στούντιο, αυτό σημαίνει ότι οι καλλιτέχνες οι οποίοι προσπαθούν μέσα από την τέχνη τους να εκφραστούν απαρνούνται τον χριστιανισμό, εάν δεν είναι ζωγράφοι εικόνων. Πριν ξεφύγουμε από αυτή την ενότητα, ναι. Πέστε μου, θρησκεία δεν είστε? Όχι. Αυτός ο ισμός, ο τεπτονισμός, ναι. Τι είναι, πνευματική κίνηση είναι τελικά? Πνευματική κοσμοθεωρία, τι είστε ακριβώς? Από την αρχή σας δήλωσα ότι είναι δύσκολο να πούμε τι είμαστε. Κάποτε ρωτήσανε έναν Γάλλο ακαδημαϊκό και του είπανε τι επιτέλους είναι αυτή η Γαλλική Ακαδημία. Και αυτός με το ωραίο του γαλλικό φλέγμα είπε, κύριε, λέει, είμαστε ό,τι είμαστε και ό,τι νομίζουν οι άλλοι ότι είμαστε. Και επομένως και εμείς οι τέκτονες περίπου είμαστε αυτό. Είμαστε λοιπόν αυτό που είμαστε εμείς. Και όχι προσπαθώς. Είμαστε ένα σύστημα δυσυπόστατο με εσωτερική διδασκαλία και με κοινωνική παρουσία. Ναι. Κοινωνική παρουσία όπου τη θέλετε. Όπου... Διότι δεν... Κοιτάξτε. Έχετε αλληλεγγύη μεταξύ σας. Όπου τη θέλω. Όπως λέει και ο λαός, ας πούμε, όπου... σαν μασόνοι υποστηρίζονται. Θα τα πούμε και αυτά. Ναι. Αφού λοιπόν μου είπατε όπου τη θέλουμε, σας λέω ότι ένα χαρακτηριστικό δείγμα του τι είναι ο τεκτονισμός θα μπορούσε να βγει από μερικές αρνητικές προδιαγραφές. Ο τεκτονισμός λοιπόν αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα την μήνυ, την πολεμική όλων των δικτατορικών καθεστώτων. Όχι όλων. Ο Στάλιν τον κυνήγησε τον τεκτονισμό, ναι. Ο Χίτλερ τον κυνήγησε, ναι. Ο Μουσολίνι τον κυνήγησε, κάτι ξέρανε. Ο Ισπανός ο δικτάτορας τον κυνήγησε, ο Πορτογάλος ο δικτάτορας τον κυνήγησε. Ενώ ο Στυλιανός Πατακός σας αγκάλιασε. Ο Χόρτη τον κυνήγησε και ο Στυλιανός Πατακός σας αγκάλιασε. Δεν μας αγκάλιασε. Έκανε νόμους, σας περασπίστηκε. Νόμους δεν έκανε. Ο κύριος Μανέας φωτογραφίες μαζί του, επισκέψεις στο ΕΣ, ήταν και μασόνος νομίζω ο Πατακός, ε? Ήτανε μασόνος ο Πατακός και... Ναι. Άρα ήτανε... όχι όλες τις δικτατορίες. Όχι όλες τις δικτατορίες. Μάλιστα. Οι μεγάλες και οι ουσιαστικές δικτατορίες τον πολέμησαν τον τεκτονισμό. Από εκεί λοιπόν μπορεί να βγάλετε ένα συμπέρασμα. Ότι ο τεκτονισμός μπορεί να αναπτυχθεί σε κοινωνίες οι οποίες είναι ανεπτυγμένες, σε κοινωνίες οι οποίες είναι δημοκρατικές. Στην Αμερική ο τεκτονισμός είναι ελεύθερος, ο καθένας μπορεί να λέει ότι είναι τέκτονας, δεν αντιμετωπίζουμε ποτέ κανένα πρόβλημα. Στην Αγγλία είναι πάρα πολύ ελεύθερος. Στις σκανδιναβικές χώρες είναι πολύ ελεύθερος, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στις κάτω χώρες. Εδώ, μόνο εδώ έχετε μία πολεμική. Αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα. Κάποτε προσπαθήσαμε να πάμε στη Σαουδική Αραβία. Τώρα είναι μια αποκάλυψη αυτή. Έχει η Σαουδική Αραβία έχει και ο ίδιος τότε ο Φεϊζάρ έχει κάνει φοβερές δηλώσεις εναντίον του τεκτονισμού. Αυτό λέω και εγώ, ότι προσπαθήσαμε να πάμε στη Σαουδική Αραβία. Σας ταυτίζει πλήρως με τον εβραϊσμό. Μείναμε 2-3 χρόνια και εκεί δεν μας άφησαν λοιπόν να επιβιώσουμε. Στις Ινδίες ο τεκτονισμός είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένος, στην Ιαπωνία είναι ανεπτυγμένος, επομένως σε όλες τις χώρες οι οποίες έχουν μια κοινωνική δομή τέτοια που να είναι μια δομή που να επιτρέπει την ελευθερία της εκφράσεως, ο τεκτονισμός λειτουργεί και νομίζω ότι συμβάλλει θετικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνίας. Τώρα,
σε χώρες οι οποίες βεβαίως περνάνε σε μια φάση κοινωνικής ανάπτυξης, ο τεκτονισμός έχει προβλήματα. Φαντάζεστε ότι μπορεί να είναι εύκολο να πάμε τώρα στην Αιθιοπία να αναπτύξουμε τεκτονισμό? Και εδώ σας κυνηγάνε, έτσι. Εδώ σας κυνηγάνε από μυσαλλοδοξία. Όχι, εγώ δεν νομίζω ότι μας κυνηγάνε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα ποτέ. Σας κυνηγάνε ο Γεώργιος Μαγκάκης, ο οποίος είναι ένας πεφωτισμένος, ας πούμε, και νομικός και καθηγητής. Είπε ότι δεν μπορεί να γίνουν οι δικαστές, απαγορεύεται να είναι μασόνοι. Και συμφωνώ μαζί του. Και εγώ δεν θέλω γιατί να συμφωνείτε μαζί. Για να μην υπάρχει αυτή η εντύπωση ότι ένας δικαστής, ο οποίος μπορεί να είναι και τέκτονας, μεροληπτή. Γιατί λοιπόν να είναι, να μην είναι. Οι δικαστές να είναι και το δικαστικό σώμα απειλαγμένο και εμείς τέκτονες απειλαγμένοι από κάθε καχυποψία. Συμφωνώ μαζί με τον κύριο Μαγκάκη, ο οποίος πραγματικά συνέβαλε στο να θεωρεί νόμιμη την ύπαρξη του τεκτονισμού με το γεγονός την εξαίρεση μόνο να μην είναι δικαστική. Γιατί όχι, και εμείς το δεχτήκαμε. Είστε λοιπόν ό,τι είστε και ό,τι και είστε μιλιάδι. Ό,τι νομίζουμε. Εντάξει. Διαλέγετε και παίρνετε. Η μεγάλη στοά της Ελλάδος, η περίφημη επτασφράγγιστες πόρτες, οι περίφημες επτασφράγγιστες πόρτες της οδού Αχαρνών, με τους διαβήτες και τα σύμβολά σας, ένα πρωί αντιμετωπίζει ένα Στάθη Λιακόπουλο που τα μαζεύει και φεύγει. Γιατί φύγατε, γιατί διαφωνήσατε? Κοιτάξτε. Δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Όχι, μα δεν είπαμε αγαπητέ. Ναι, όχι. Δεν θέλω να φέρω σε δύσκολη θέση. Μπορεί να είναι κάτι το εσωτερικό του, κάτι το οποίο δεν λέγεται, ας πούμε. Έχετε και πράγματα που δεν λέγονται. Όπως είπαμε απόψε, τα λέμε όλα. Τα εσωτερικά συστήματα, όταν έχουν προβλήματα, δεν είναι δυνατόν να πάει να τους τα λύσει ο Άριος Πάγος ή το Συμβούλιο της Επικρατείας, και ευτυχώς που δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Καθιερωμένος λοιπόν τρόπος των εσωτερικών συστημάτων και του τεκτονισμού είναι ότι σε περίπτωση που εκφράζεται ο τεκτονισμός σε μια χώρα με έναν τρόπο ολίγο τη συγκεντρωτικό, για να μην χρησιμοποιήσω μια βαρύτερη έκφραση, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι διατεθειμένοι να συμμορφωθούν προς αυτή την ολοκληρωμένη αντίληψη, κάνουν κάτι δικό τους και δημιουργούν μια ισορροπία. Είναι δηλαδή καθιερωμένο σύστημα στον εσωτερικό χώρο, ένα σχίσμα, μια διάσπαση, η οποία δημιουργεί νέες ισορροπίες. Όχι αίρεση, δεν θα το έλεγα. Ένα σχίσμα. Ένα σχίσμα που δημιουργεί νέες συνθήκες, νέες παραμέτρους που επιτρέπουν μια ισορροπία και μια νέα προοπτική και μια αναγέννηση του συστήματος. Δηλαδή εσείς φύγατε από ένεκα του συγκεντρωτισμού του κυρίου Μανέα. Ναι. Ναι, νομίζω. Τι εννοείται ακριβώς συγκεντρωτισμό? Ξέρω εγώ, στη δική μας δουλειά θα λέγαμε ότι είναι συγκεντρωτικός ένας, έχει συγκεντρωτισμό ένας δημοσιογράφος όταν θέλει να γράφει τα μονόστιλα, τα δίστιλα, τους τίτλους, τα πάντα όλα. Ήθελε να γράφει τα μονόστιλα, τα δίστιλα και τους τίτλους. Ναι. Και αυτό δεν βρήκε σύμφωνα εμένα και μερικούς άλλους. Ιδρύσατε την νέα, την ενωμένη, τη μεγάλη στοά. Ιδρύσαμε, τώρα θα βγάλουμε και μια άλλη είδηση εδώ, και αυτό πέρα από την είδηση που βγάλατε. Ιδρύσαμε την Εθνική Μεγάλη Στοά. Δηλαδή το 1986 ιδρύσαμε την Εθνική Μεγάλη Στοά, η οποία πράγματι επέφερε μια ισορροπία, κατήργησε αυτό το μονοπόλιο και την αυθεντία και δημιούργησε πραγματικά νέες συνθήκες στον ελληνικό τεκτονισμό, γιατί... Αν θυμάμαι όμως, είχαν εγγραφεί πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν διαψεύστηκαν και για οικονομικά σκάνδαλα τότε. Μπορώ να βεβαιώσω ότι κανένα οικονομικό σκάνδαλο δεν υπήρξε αφορμή αυτής της διαφοροποίησης. Μάλλον παρεξήγηση υπάρχει. Και η αγάπη και η κοσμοθεωρία σας, εφόσον αγωνίζεστε να είσαστε μία οικογένεια με τους Ιχ και με τους Εβραίους και με τους ακόμη Σαουδάραβες, δεν μπορούσε να σταθεί ώστε να μην διασπαστεί η στοά, να σταθεί ας πούμε ένας φάρος συγκεντρωτικός, να σας στεγάσει αυτή η ομπρέλα από κάτω και να μην γίνει αυτή η διάσπαση? Κοιτάξτε. Η οποία όσο να είναι έβλαψε τη μασονία. Εγώ πιστεύω ότι την ωφέλησε. Την ωφέλησε γιατί δημιούργησε νέες συνθήκες, άλλοι άνθρωποι δεν εφαρμόζονται. Όχι, απλούστατα εσείς νομίζω ότι είσαστε, σταθήκατε πολύ πιο ελαστικός και πήρατε και ανθρώπους, φτιάξατε
Δηλαδή, κάνατε, μπήκανε στη στοά τη δική σας πολύ και από την έξοδο κινδύνου, ας πούμε. Δεν το νομίζω. Δεν ήταν αυστηρά κριτήρια που είχε η στοά της Αχανών, η μεγάλη στοά. Τα κριτήρια νομίζω είναι τα ίδια. Αλλά εκείνο που είναι χαρακτηριστικό είναι ότι πράγματι μπήκαν νέοι άνθρωποι οι οποίοι έφεραν ένα καινούριο πνεύμα και συνέβαλαν νομίζω μακροπρόθεσμα σε μια αναγεννητική πορεία του ελληνικού τεκτονισμού, στον οποίο αγαπώ και πιστεύω πάρα πολύ ότι συμβάλλει και θα συμβάλλει αποφασιστικά στην πρόοδο αυτού του τόπου. Τι γνώμη έχουν οι Έλληνες μασόνοι για το θέμα των Σκοπίων σήμερα? Θα σας απαντήσω σαν Λιακόπουλος αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να σας απαντήσω με την ιδιότητα του μεγάλου δασκάλου. Πραγματικά είναι μια πολύ... Δεν σας απασχολούν εθνικά θέματα. Είπατε προηγουμένως ότι ιδρύσατε την εθνική, τη μεγάλη εθνική στο ΑΕ. Ναι. Λοιπόν, δεν σας απασχολεί αυτό το θέμα το οποίο είναι τόσο μεγάλο το εθνικό και δεσμεύεστε να απαντήσετε ως μέγας διδάσκαλος? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω πάρα πολύ απλά ότι είναι ένα θέμα πάρα πολύ άδικο. Και μπορώ να σας πω ότι είναι ένα θέμα... Αυτό το λέει ο μέγας διδάσκαλος ή ο Λιακόπουλος ο Στάθης? Το λέει και ο μέγας διδάσκαλος, δεν έχει κανένα δυστυχώς να το πει αυτό το πράγμα. Εκείνο όμως που θέλω να πω είναι ότι το θέμα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μόνο συναισθηματικά. Φίλτατε, αγαπημένε κύριε Μιχαλόπουλε, που ξέρω τον πόνο σας για αυτόν τον τόπο. Το μακεδονικό θέμα, το μακεδονικό ζήτημα δημιουργήθηκε από δύο κολοσσούς της πολιτικής του 20ου αιώνα, τον Τίτο και τον Στάλιν, και εμείς δεν νομίζω ότι υπήρξαμε οι τελειότεροι στην έκφραση της λύσεως αυτού του προβλήματος. Υπογραμμίζω ότι τουλάχιστον για τα επόμενα 15 με 20 χρόνια αυτό το θέμα θα κυριαρχεί στην πολιτική μας κονίστρα και ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με μεγάλη επιδεξιότητα. Τα Βαλκάνια αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μία μετεξέλιξη. Η Ελλάδα έχει προνόμιο και δικαίωμα να έχει αποφασιστική επιρροή πάνω στην εξέλιξη αυτών των πραγμάτων, γιατί ζήσαμε 50 χρόνια σε διαφορετικό καθεστώς από ό,τι τα υπόλοιπα βαλκανικά κράτη, με κάποια ελευθερία, με κάποια δημοκρατία, με κάποια τεχνολογία, με κάποια οικονομία, και επομένως οφείλουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το προνόμιο το οποίο μας έδωσε η ιστορία και να υπάρξουμε δημιουργικοί και ουσιαστικοί πάνω σε αυτό το θέμα. Ο τεκτονισμός με προσδιορισμένη τη γραμμή από τον Μακαρίτη, τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, του οποίου έχω και κείμενα δημοσιεύσει και ο οποίος ήταν υπέρ της Βαλκανικής Ενώσεως και Συμμαχίας, τέκτονας ωραίος, με κείμενα που αποδεικνύουν την τεκτονική του ιδιότητα που δεν μπορεί να την αμφισβητήσει. Υπάρχουν και τέκτονες άσχημοι? Υπάρχουν, γιατί να δεν υπάρχουν. Δημοσιογράφοι δεν υπάρχουν και άσχημοι. Βεβαίως. Και τέκτονες υπάρχουν άσχημοι. Λοιπόν, οφείλουμε λοιπόν να ασκήσουμε μια πολύ θετική πολιτική πάνω στο θέμα των Βαλκανίων. Και πρέπει να βρούμε τρόπους να αποπαγιδευτούμε από αυτό το θέμα, χωρίς να απεμπολίσουμε βεβαίως κανένα δικαίωμα πάνω στο θέμα της Μακεδονίας. Είναι πολύ λεπτή αυτή η θέση και χρειάζεται μεγάλη επιδεξιότητα και πολύ αποφόρτιση. Το τελευταίο καιρό γινόμαστε μάρτυρες ενός αγώνος που κάνει η Εκκλησία για τις νέες ταυτότητες. Τι λέτε? Ναι στο θρήσκευμα? Υπάρχουν δύο τρόποι που μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Ένας μονολεκτικός και ένας αναλυτικός. Τι προτιμάτε? Τον αναλυτικό προτιμάω, τον αναλυτικό. Τον αναλυτικό. Πολύ χαίρομαι. Να, αυτό είναι που με κάνει να αισθάνομαι πολύ άνετα εδώ και χαίρομαι γιατί μου δίνετε αυτή η ευκαιρία. Κοιτάξτε. Εδώ αισθάνεστε πλήρως άνετα. Βλέπετε εδώ, σας δείξαμε τα μηχανήματα. Είστε στο τα χάρηκα στούτιο, μου τα είπατε χαρήκατε. Ότι είναι του 2010. Εσύ για να κάνετε μια χάρη να έρθουμε και εμείς με τη μηχανή στη μεγάλη στοά να βεβαίως, τα δείξουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Μπορούμε να δείξουμε μια από τις, όχι τελετές σας. Θα το κουβεντιάσουμε. Θα το κουβεντιάσουμε. Θα το κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, στο θέμα αυτό. Πριν από μερικά χρόνια που ήμουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε βγει μια απόφαση
από το ανώτατο δικαστήριο που κατεδίκαζε μια εργοδότηδα εταιρεία, μια αλυσίδα πολυκαταστημάτων, επειδή στην αίτηση για πρόσληψη ανέφερε το στοιχείο άντρας ή γυναίκα, ότι έπρεπε ο υποψήφιος για να προσληφθεί σε αυτή την εταιρεία να αναφέρει αν είναι άντρας ή γυναίκα. Ναι. Επειδή λοιπόν μια κυρία με πολλά προσόντα έκανε μια αίτηση και την κόψανε προτού φτάσει στο επίπεδο της εξετάσεως της ουσιαστικής, επειδή ήταν γυναίκα, και πήραν κάποιον άλλον με λιγότερα προσόντα και το απέδειξε η κυρία αυτή, το δικαστήριο κατεδίκασε την εταιρεία και από εκείνη την ημέρα και μετά όλες οι εταιρείες, όλες οι κρατικοί οργανισμοί, οι τράπεζες κτλ. Σβήσανε από τις αιτήσεις υποψηφιότητας την αναφορά αν είναι άντρας ή κανείς ή γυναίκα. Με τι θέλω λοιπόν να πω σε αυτό. Όταν σε μία κοινωνία υπάρχει δυνατότητα ρατσισμού, υπάρχει δυνατότητα μιας μεροληπτικής διαθέσεως των κατωτέρων οργάνων που ασκούν εξουσία, δηλαδή του τροχονόμου, με άλλα λόγια, πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να μην υπάρχει αυτή η διάκριση. Είτε αναφέρεται στη φυλή, είτε αναφέρεται στη θρησκεία, είτε αναφέρεται στη γλώσσα, είτε αναφέρεται στο ύψος, είτε αναφέρεται στο επάγγελμα, είτε αναφέρεται σε οτιδήποτε. Είμαι λοιπόν κατά των διακρίσεων. Και εδώ σταματάει η ανάλυση και έρχομαι στην απάντηση στο ερώτημά σας. Η ελληνική κοινωνία είναι μια κοινωνία η οποία δεν κάνει διακρίσεις. Το ζήσαμε στην Τρίπολη, θυμόσαστε, είχαμε έναν έγχρωμο, για να μην πω μια άλλη κουβέντα. Του συμπεριφερθήκαμε ποτέ υποτιμητικά. Ήταν υπάλληλος σε κάποια οικογένεια εκεί και τον χαιρόμαστε και δεν είπαμε ποτέ ότι αυτός ο άνθρωπος είναι από την Αφρική, δεν έχει το χρώμα που έχει. Το θυμόσαστε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, η κοινωνία η δική μας δεν είναι ρατσιστική. Δεν είναι μια κοινωνία η οποία επιτείνει τις διακρίσεις. Αν λάβουμε λοιπόν υπόψη μας αυτό το πράγμα και αν λάβουμε υπόψη μας ότι η μεγίστη πλειοψηφία των Ελλήνων είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, τυπική ουσιαστική δεν έχει σημασία, το να υπάρχει λοιπόν το χ όμικρον πάνω σε μια ταυτότητα, για μένα δεν μιλάω πια σαν νομικός, με καταλαβαίνετε, δεν δημιουργεί πρόβλημα διακρίσεως. Και επομένως δεν έχω εγώ πρόβλημα εάν θα γραφτεί στην ταυτότητά μου χ όμικρον. Αλλά προσέξτε, αν είμαι τώρα στη δημοκρατία του Χομεϊνί, όχι, μιλάμε και για... γράφει το διαβατήριό μου χριστιανός, βγήκε άλλη μια είδηση απόψε. Έτσι. Εντάξει, εδώ βγήκε άλλη μια είδηση. Εντάξει. Επομένως, διότι με αυτή βέβαια, την ανάλυση... Αμερική στο παράδειγμα καλό ήταν, αλλά τώρα το άρσεν η θήλη είναι, ήταν σας... παλαιότερα. Για να σας πω, ναι, ήταν θέμα σημείο... μαμής, ας πούμε, παλαιότερα, τι θα έβγαζε μέσα από την κοιλιά, τώρα είναι θέμα υπεροχογραφήματος, το οποίο έτσι ξέρει, ας πούμε, στο δεύτερο μήνα. Σε κοινωνίες λοιπόν που υπάρχει προκατάληψη, σε κοινωνίες που υπάρχει διάκριση, φαντάζεσαι τώρα να είσαι στη Σοβιετική Ένωση, στην παλιά καλή εποχή, και να λέει χριστιανός ορθόδοξος το διαβατήριό σας και να σας πιάσει ο τροχονόμος, δεν λέω ότι οι διπλωμάτες, ή να είσαι στην Τουρκία και θα σας πιάσει ο τροχονόμος. Τελικά είστε ένας μασόνος του εσωτερικού, όπως τα λέγαμε. Δεν είστε ο μασόνος του εξωτερικού, δηλαδή δεν είστε περισσός. Είστε ένα μασόνος του εσωτερικού. Έχετε οπωσδήποτε τα λαδώσει τα γρανάζια πιο, σε πιο κάτω τόνο και γενικά έτσι το να σας ακούει κανείς, το να σας ακούει κανείς και να μην ξέρει τα πράγματα σε βαθύτερο ρυθμό, οπωσδήποτε αυτό και τραβάει και είναι και επικίνδυνο. Δεν είστε δηλαδή τυχαία, δεν φύγατε τυχαία από εκεί και δεν έχετε φτάσει τυχαία στο 33ο βαθμό, ας πούμε, και είστε μέγας διδάσκαλος. Είστε στην κυριολεξία μέγας διδάσκαλος και ο δρόμος, το οποίο να σας πλησιάσει κανείς, είναι με αρκετά λιπαντικά στρωμένος ώστε να γλιστράει στην θεωρία σας με κάθε άνεση. Αγαπητέ μου Γρηγόρη, επίτρεψέ μου να σου μιλήσω με αυτόν τον προσφυλή τρόπο, γιατί ειλικρινά και σε θαυμάζω και σε αγαπάω. Κρατάω το πρώτο μέρος της αυτής ωραίας παρατήρησής σου. Προσπαθώ να μην είμαι επικίνδυνος. Όλοι μπορεί να είμαστε επικίνδυνοι κάποτε. Δηλώνω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι λατρεύω τον τεκτονισμό και τον αγαπάω, όπως λατρεύω και αυτόν τον τόπο. Και εσύ ξέρεις... Και τον χριστιανισμό.
και το χριστιανισμό. Και εσύ ξέρεις πολύ καλά ότι... Είπα ότι απόψε βγαίνουν ειδήσεις εδώ πέρα, βγαίνουν ειδήσεις. Εσύ ξέρεις πολύ καλά ότι μου δόθηκε η ευκαιρία να φύγω από αυτόν τον τόπο και να ζήσω στην Αμερική, αλλά δεν μπόρεσα γιατί είμαι δεμένος κυριολεκτικά με αυτόν τον τόπο. Ναι. Πιστεύω λοιπόν ότι είμαστε σε μια καινούργια εποχή. Είμαστε σε μια εποχή όπου υποψιάζομαι ότι στον ελληνισμό γίνονται συγκλονιστικές διεργασίες και ότι θα του δοθεί η ευκαιρία να εκφραστεί και σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο πνευματικά όσο και κλασικά, και στον τομέα της τέχνης και στον τομέα του πνεύματος. Και υπολογίζω ότι και εσείς οι δημοσιογράφοι με την δική σας διάσταση και εμείς οι τέκτονες με τη δική μας διάσταση και οι κληρικοί με τη δική τους φοβερή ευθύνη θα συμβάλλουμε όλοι, ο καθένας από τη σκοπιά του μικρή ή μεγάλη, ώστε σε αυτό τον τόπο που ταλαιπωρήθηκε χωρίς καμία δικαιολογία και χωρίς καμία ευθύνη των πολιτών του να μας δοθεί η έκφραση και η δυνατότητα, το πλούτο το ψυχικό μας, τον πλούτο το συναισθηματικό μας, τον πλούτο το λαϊκό μας, να τον εκφράσουμε και να επιβεβαιώσουμε ότι είμαστε άξιοι κληρονόμοι αυτής της γης. Έχετε κληρικούς στη ΣΤΟΑ? Έχουμε. Και μπορώ να είμαι υπερήφανος για την ποιότητά τους. Από τους καλύτερους κληρικούς. Μόνο που τους μαθαίνει κανείς μετά θάνατον. Συνήθως βγάζετε κάποια περιοδικά και βάζετε, είχαν βάλει το Δημήτριο ότι ήταν μασόνος, τον Πατριάρχη, τον Οικουμενικό Πατριάρχη και άλλους, αλλά όλα, όλοι με τα θάνατον. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας κανόνας στον τεκτονισμό ότι ο ίδιος μπορεί να δηλώσει την ιδιότητά του ως τέκτονα. Οποιοςδήποτε άλλος όμως δεν έχει το δικαίωμα να πει ότι ο Λιακόπουλος είναι τέκτονας. Εγώ μπορώ να το δηλώσω. Και οποιοςδήποτε άλλος, και εγώ ενθαρρύνω όλους τους τέκτονες να το δηλώνουν σαν ιδιότητα. Αλλά σας λέω, δεν έχει κανένας το δικαίωμα έναν άλλο τέκτονα να τον ονομάσει σαν τέκτονα όταν ζει σε κοινωνίες όπου μπορεί να υπάρχει μια προκατάληψη. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, αν θα πρέπει να γράφουμε στην ταυτότητά μας αν είναι κανείς τέκτονας ή όχι, αν είναι χριστιανός ή αν δεν είναι χριστιανός. Αυτό εξαρτάται από τις συνθήκες. Επομένως, όταν πεθάνει κανείς και έχει τα στοιχεία, τα ιστορικά εκείνα στοιχεία, μπορεί να αναφέρει την ιδιότητά του. Εγώ δε είμαι κατά της προβολής μεγάλων ανθρώπων για να ενισχύσουμε οποιοδήποτε θεσμό, είτε λέγεται τεκτονισμός, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο. Είμαι κατά αυτής της προβολής μεγάλων ονομάτων. Να σας πω, ξέρετε, ο Λαφαγέτ ήταν τέκτονας, ο Γκέτε ήταν τέκτονας, ο Πολοκοτρώνης ήταν τέκτονας, ο Βενιζέλος ήταν τέκτονας, ο Παπαναστασίου ήταν τέκτονας και... Και πάει λέγοντας. Και πάει λέγοντας. Και τι βγαίνει λοιπόν με αυτό το πράγμα? Σημασία έχει εγώ, εάν είμαι σωστός άνθρωπος και αν ο τεκτονισμός στην εποχή του εκφράζεται και υλοποιεί αυτές τις ιδέες, γιατί να το λέμε και αυτό. Οι ιδέες είναι όλες τέλειες, κύριε Μιχαλόπουλε. Η υλοποίησή τους είναι το πρόβλημά τους. Κάθε σύστημα, κάθε θεσμός, κάθε ιδεολογία σε ορισμένο χρόνο και σε ορισμένο τόπο έχει μια ολοκλήρωση, μια τελειότητα, μια δυνατότητα. Έχει συλληφθεί σε μια ιδέα πλατωνική. Από εκεί και πέρα έρχεται ο Αριστοτέλης και μας λέει αν θα μπορούμε να το εφαρμόσουμε αυτό το πράγμα. Ναι. Και εσείς όπου αναπτύσσεστε το 16ο αιώνα? Από το 14ο αιώνα και μετά. Από το 14ο αιώνα. Έρχεστε να συμπληρώσετε όλο τον ελληνισμό 3.000 χρόνων συν τον χριστιανισμό. Ούτε το χριστιανισμό. Τι να προσθέσετε σε αυτά? Θα προσθέσουμε και εμείς το λιθαράκι το δικό μας και στο χριστιανισμό και στον τεκτονισμό. Νομίζετε ότι ελληνισμό μπορεί να προσθέσει κανείς τίποτα στο χριστιανισμό? Το ξανατόνισα, το επαναλαμβάνω. Ο Χριστός τέλειος, ο χριστιανισμός εκκλησία, οι κληρικοί άνθρωποι. Όπου λοιπόν μέσα σε αυτό το σχήμα το τρισυπόστατο υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης, μπορεί να συμπληρώσει ο οποιοδήποτε. Όπου δεν υπάρχει, γιατί στο αρχικό σχήμα δεν υπάρχει ανάγκη συμπλήρωσης, δεν μπορεί κανένας να προσθέσει οτιδήποτε. Σας κατηγορούν λοιπόν, να το ολοκληρώσουμε και αυτό, άδικα ότι έχετε σχέσεις με τον Ιουδαϊσμό και Εβραϊσμό?
Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Θα μπορούσα να σας πω θαυμάσια ότι... Καμία πνευματική εξάρτηση. Καμία απολύτως. Και μόνο το γεγονός που σημείωσατε εκεί ότι ο τεκτονισμός ξεκίνησε από το 14ο αιώνα και ο σιωνισμός το 19ο, μόνο αυτό λέει ότι είναι διαφορετικές οι πηγές τους και διαφορετική η σκοπή τους. Και σας βεβαιώνω ότι υπάρχει ένας βαθμός, ο δεύτερος βαθμός, ο οποίος είναι καθαρά ελληνικός. Αναφέρεται στους 7 σοφούς της αρχαιότητας, αναφέρεται σε καθαρά κλασικά θέματα, αναφέρεται στις 3 στήλες, την Ιωνική, τη Δωρική και την Κορινθιακή, και επομένως δεν μπορούμε να πούμε ότι ο τεκτονισμός εκφράζεται μόνο από σύμβολα Ιουδαϊκά ή της Παλαιάς Διαθήκης. Επίσης μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν ανώτεροι βαθμοί οι οποίοι στηρίζονται στην παράδοση των υποτικών ταγμάτων, όπου γίνεται ευθεία αναφορά στην παράδοση των χριστιανικών υποτικών ταγμάτων. Και επομένως... Καλά, αυτό μπορεί να είναι και ένα μέσον, και ήταν μέσον, για να περάσετε, ας πούμε, επειδή νομίζω τα τελευταία χρόνια υπήρξε έντονη αντίδραση της Εκκλησίας και ειδικά μετά την περίφημη αυτή απόφαση της ιεραρχίας του 1933, όπου σας καταδικάζει, ας πούμε, δεν σας αφορίζει απλώς, αλλά σας καταδικάζει πλήρως, ας πούμε, αλλά και μετέπειτα. Εφωτισμένοι ιεράρχοι σας έχουν καταδικάσει. Χρειαστήκατε ίσως κάποιο αντίβαρο από τον χριστιανισμό, να ακουμπήσετε απάνω στον χριστιανισμό, διότι το η κέρια απορία είναι, καλά είναι μασόνος, το αυτό που λέμε ότι μα, αυτός πιστεύει σε Θεό, εκεί αρχίζει κάπου η πλάστικα και αρχίζει κάποια αμφιβολία γύρω από τη μασονία. Εγώ τα λέω απλά, δεν τα λέω μασονικά, τα λέω απλά όπως τα λέει ο κόσμος έξω. Εντάξτε, καταρχήν θέλω να πω ότι... Δηλαδή ο χριστιανισμός είναι ένα απάνγκιο πλέον για σας, στη γενική κατακραυγή. Οι θεσμοί οι οποίοι αναφέρονται στα υποτικά τάγματα είναι θεσμοί οι οποίοι ανεπτύχθησαν το 17ο αιώνα και επομένως δεν έχουν καμία, δεν είναι συνέπεια της οποιασδήποτε θέσεως της Εκκλησίας Ελλάδος. Είναι θεσμοί παλαιότατοι, είναι 3 αιώνων θεσμοί. Και τους υπηρετούμε με συνέπεια και μπορώ να πω ότι μέσα από αυτούς τους θεσμούς καταλαβαίνουμε καλύτερα και τη χριστιανική μας πίστη. Εγώ πάντως, βαδίζοντας προς το τέλος, δεν πίστηνα, ας πούμε, για... Μάλλον δεν πήρα την απάντηση, ίσως να μην την κατάλαβα εγώ, ίσως δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει. Ότι ο χριστιανισμός, ο ελληνισμός και κατά συνέπεια και ο χριστιανισμός μετέπειτα, που αποτελεί μια συνέχεια, ας πούμε, όλης αυτής της κοσμοθεωρίας, σε τι υστερεί να σας γιομίσει από νάματα, από διδαχές, από παραγγέλματα ψυχικά και πρακτικής δομής πράγματα, ώστε να μην έχετε, ας πούμε, την δυσκολία και τον πόνο της ανεβρέσεως και της μοιήσεως αυτού του μεγάλου αρχιτέκτονα, τον οποίο προσπαθείτε να τον βρείτε με διαβήτες, με μυρογνωμόνια, με σφαίρες, με ποδίτσες, με λειτουργίες, με τελετές, με. Ήθελα να πω το εξής. Νομίζετε ότι... Είδατε ότι και η απορία μου ήταν τόσο έντονη, υπέρξε και το μικρόφωνο, έτσι. Το μικρόφωνο. Το βάλετε. Λοιπόν, νομίζετε ότι ένας καλός χριστιανός δεν έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί κλασική μουσική? Ναι, αλλά η κλασική μουσική δεν είναι αντίθετη με τον χριστιανισμό, διότι ο καλός χριστιανός και από εκ Θεού πλέον, ο Χριστός πήγε και στο γάμο της Κανά της Γαλιλαίας, ας πούμε, και γλέντισε. Άκουσε και τα όργανα. Ένας είμαστε, καλός δηλαδή, χριστιανός... Δεν μπορεί να μην υπήρχε ο Μότσαρτ τότε. Δεν έχει σημασία. Ένας καλός χριστιανός δεν μπορεί να πάει στο θέατρο. Σαφώς. Ένας καλός χριστιανός δεν μπορεί να διαβάζει την εφημερίδα σας. Βεβαίως. Ένας καλός χριστιανός λοιπόν δεν πρέπει να κάνει εκδρομές ή να... Όλα αυτά. Αλλά αυτά τι σχέση έχουν από το να κάνω πνευματική αναζήτηση από αυτά τα οποία έχουν λυθεί, ας πούμε. Ο χριστιανισμός έχει λύσει κάθε απορία επί της γης ευρισκομένη. Επιτρέπεται λοιπόν σε ένα χριστιανό να διαβάζει Νίτσε? Βεβαίως. Το επιτρέπεται. Βεβαίως. Και Καζαντζάκη και τα πάντα διαβάζει. Επομένως, γιατί να μην του επιτρέψετε να έχει και μια απασχόληση
όπως εμείς τη θεωρούμε, που μας γεμίζει. Απασχόληση είναι τελικά. Είναι βίωμα. Όπως είχαμε μιλήσει για πνευματική κίνηση. Και τώρα πάμε στην απασχόληση και στο βίωμα. Είναι. Όλα αυτά τα πράγματα είναι το ίδιο πράγμα. Όλα μαζί. Χαρμάνι. Χαρμάνι. Αλλά δεν σημαίνει ότι με αυτό το πράγμα, και επιμένω, το ξαναείπα, ότι αυτό το πράγμα έχει αποδυναμώσει την οποιαδήποτε θέση μας απέναντι στη θρησκεία που καθένας από εμάς πρεσβεύει. Απέναντι της θέσεως εκκλησίας που έχει πάρει, τι έχετε κάνει έναντι αυτών των κατά καιρούς αποφάσεων της ιεραρχίας, όπου σας καταδικάζει κατά τρόπον βάναυσο και κατ' εμέ αληθή, ή κατά άλλους μη αληθή, για σας μη αληθή. Τι έχετε πάρει, μία θέση? Θεωρούμε ότι είναι μία θέση η οποία... Οι κληρικοί οι οποίοι έρχονται σε εσάς και λέτε ότι είναι και περισπούδαστοι και ανώτεροι και είστε και υπερήφανος για αυτούς, διαφωνούν με τις αποφάσεις αυτές της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος? Και αν όχι της Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά με μία σειρά μαρτύρων της Εκκλησίας και Αγίων της Εκκλησίας, όπου έχουν καταδικάσει κάθε είδους. Μα οι μάρτυρες και οι Άγιοι της Εκκλησίας πήραν μέρος σε αυτές τις αποφάσεις? Έχουν πάρει άνθρωποι οι οποίοι έχουν αγιοποιηθεί, έχουν πάρει αποφάσεις για το τεκτονισμός. Στην παλαιότερα του μορφή είχε και πρόποδες τάσεων τέτοιων, όπως είναι οι πνευματικές αναζητήσεις οι δικές σας. Ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης θεωρείται αιρετικό, θεωρείται... Ήταν τέκτον ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης? Όχι. Αλλά θέλω να πω, είναι μια μεγάλη μορφή της Εκκλησίας. Θεός είναι μια μεγάλη μορφή. Υπήρξαν εποχές όπου αμφισβητήθηκε η θέση του από συνόδους και από ιερωμένους. Ναι. Έτσι. Επομένως, ναι, δεν σημαίνει ότι ούτε οι σύνοδοι ούτε οι αποφάσεις είναι αλάθητες. Εγώ σέβομαι λοιπόν την Εκκλησία της Ελλάδος. Θεωρώ ότι αυτή η απόφαση που αφορά τον διακονισμό στηρίζεται σε στοιχεία τα οποία δεν έχουν εκτιμηθεί σωστά. Μάλιστα. Και επομένως δεν τη θεωρώ ότι έχει ισχύ απέναντί μου. Ωραία. Και επιμένετε να λέτε ότι δεν είναι ικανό όλο αυτό το σύστημα του ελληνισμού ή του χριστιανισμού να σας γιωμίσει τις πνευματικές σας αναζητήσεις? Όχι, δεν είπα αυτό το πράγμα. Είπα ότι οι άνθρωποι και της εποχής μας και οποιασδήποτε άλλης εποχής έχουν και δικαίωμα και υποχρέωση να μην εκφράζονται μόνο σήμαντα και να μην εκφράζονται μόνο θρησκευτικά. Ο χριστιανισμός σε κάνει μόνο να εκφράζεσαι μόνο χριστιανικά? Yeah. Ο χριστιανισμός νομίζω ότι σε κάνει να εκφράζεσαι και πολιτικά και κοινωνικά και επιστημονικά και τα πάντα. Δηλαδή επανέρχομαι. Γιατί κάποτε διαβάζαμε μαζί τις ακτίνες περιπίντου που έβγαζε η ζωή. Θεωρώ ότι ήταν ένα πάρα πολύ σπουδαίο το πρώτο γεγονός. Ανεπανάληπτο βέβαια. Ένα γεγονός. Δηλαδή το γεγονός ότι κάποτε οι λαϊκοί θεολόγοι αποφάσισαν να επηρεάσουν αποφασιστικά την πορεία της έκφρασης της Ορθοδοξίας ήταν μια συγκλονιστική στιγμή στην ιστορία μας. Για κάποιο λόγο και αυτό το πράγμα πήγε λίγο στράφη, τι να κάνουμε, αυτά είναι αγαπητέ μου φίλε. Να σας κάνω και μία τελευταία, αφού σας ευχαριστήσω και αφού βέβαια έχω μισοεισπράξει την υπόσχεση ότι μπορούμε να έρθουμε να παρακολουθήσουμε μία κάμερα. Επαγαθώ, εμείς όπως είδατε έγινε μία συζήτηση επιπέδου. Αναζητάμε και το εκτιμώ. Αναζητάτε, και... ο σταθμός είναι πάντα ανοιχτός, διότι δεν είναι μονόδρομος η ζωή. Έτσι, συμπορευόμεθα. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε και εθνικά και πάντα είναι, και πάντα είναι ανοιχτός ο δρόμος. Μισοεισέπραξα, δεν έχω περάσει από τα διόδια ακόμα. Νομίζω ότι και εσείς με την επικίνδυνη γοητεία που ασκείτε, ίσως με πείσετε να υλοποιήσουμε αυτή την απόφαση. Μάλιστα. Θα είναι και κάτι το αποκλειστικό παγκοσμίως, γιατί δεν έχει μπει τηλεόραση σε στοά. Νομίζω ότι θα έχετε ίσως και αυτό. Αυτή είναι αποκλειστικότητα. Μάλιστα. Αγαπητέ μου κύριε Στάθη Λιακόπλε, φίλε Στάθη Λιακόπλε από τα παιδικά μας χρόνια, μια έτσι πολύ πολύ προσωπική ερώτηση. Αν θέλετε απαντάτε, αν δεν θέλετε δεν απαντάτε. Μεταλαμβάνετε? Ναι.
Και επί τη ευκαιρία για να σας δείξω πόσο αισθάνομαι την μετάληψη σαν μια έκφραση εσωτερική, σας λέω ότι πριν από 3 χρόνια ήμουνα στη Ρώμη. Είχα πολύ καιρό να επισκεφθώ τον Άγιο Πέτρο και αποφάσισα και περπάτησα μέχρι εκεί. Πριν μπω στον μεγαλοπρεπή αυτό και επιβλητικότατο ναό, είδα καραμπινιέρους να ελέγχουν τον κόσμο, με τσεκάρισαν και εμένα, δεν είχα τίποτα το ιδιαίτερο, μπαίνω μέσα. Την περίφημη ελληνική φράση απάνω γραμμένη, πείμενε τα προβατιά μου, ε. Και μπαίνω μέσα και παρακολουθώ με έκπληξη μια φοβερή τελετή. Ήταν καμιά 200 καρδινάλοι μέσα, οι οποίοι με επικεφαλής όχι τον Πάπα, αλλά έναν από τους υψηλά ισταμένους, ιερουργούσαν. Βρέθηκα χωρίς να το καταλάβω στην πρώτη γραμμή, όπου ένα διάζωμα χώριζε τους ακροατές από το πλήρωμα της εκκλησίας. Δεξιά μου και αριστερά μου ήταν 2 περίφημες κοροδίες, μία ανδρική και μία γυναικεία, μοναχών. Θυμάμαι ακόμα τη συγκίνηση από αυτή τη γυναικεία χοροδία, την οποία διεύθυνε μία νεαρότατη μοναχή. Και ξαφνικά ήρθε η ώρα της μετάληψης. Και βλέπω 12 ιερωμένους με το δίσκο το γνωστό και με γνώστια να κατευθύνονται προς τους πιστούς. Ένας δε από αυτούς κατευθυνόταν προς εμένα. Ειλικρινά εκείνη την ώρα αισθάνθηκα ιερόδεος, γονάτισα και πήρα τη μετάληψη από τα χέρια ενός καρδινάλιου και δεν θεώρησα ότι έκανα κανένα συμβασμό απέναντι στην ορθόδοξη πίστη μου και στην αίσθηση που έχω όταν μεταλαμβάνω από έναν ορθόδοξο ιερωμένο και σας βεβαιώνω ότι η δομή, η δόνηση και ο εσωτερισμός που υπάρχει στην Ορθοδοξία είναι ανεπανάληπτα και δεν υπάρχουν σε καμία από τις άλλες χριστιανικές εκκλησίες. Μόνο που αυτοί που σας έδωσαν την όστια πολέμησαν την Ορθοδοξία. Τι να κάνω. Κατήργησαν την Ορθοδοξία στο Βυζάντιο και έκαναν την Ελλάδα να πορεύεται 400 χρόνια με κρυφά σκολιά, θεριεύοντας την αποσταμένη ελπίδα. Τα συναισθάνομαι όλα αυτά, έχω πονέσει για όλα αυτά τα πράγματα που υπέφερε το έθνος και τώρα και παλιότερα και νομίζω ότι μαζί έχουμε τους ίδιους καημούς, τον ίδιο πόνο και την ίδια προσπάθεια να δούμε και την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό σε καλύτερες μέρες. Μόνο που η κοσμοθεωρία η δική σας, όπως την ευαγγελίζεστε, η οποία έχει μια οικουμενικότητα από του ΣΥΧ, μου κόλλησε με από του ΣΥΧ. Είναι μέχρι, φανατική ναι, ΣΥΧ. Ναι, ναι, μέχρι και δεν αρνούνται τη θρησκεία. Δολοφονούν, αβέρτα. Μέχρι τους Σαουδάραβες, μέχρι τους Τούρκους, όλοι τους αυτοί έχουν ένα πολύ μεγάλο, με βασικά εχθρό, με προτεργάτες βασικά, την Ουνία και τον Καθολικισμό, έχουν ένα μεγάλο εχθρό την Ορθοδοξία. Γιατί η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός εκφράζουν όλα αυτά τα μεγάλα διδάγματα τα οποία αυτοί θέλουν να αφανίσουν. Κυρίες και κύριοι, άλλη μια φυλακτή έφτασε στο τέλος της. Απόψε κοντά μας ο μέγας διδάσκαλος της Ηνωμένης ΤΟΑΣ, ο κύριος Στάθης Λιακόπουλος. Ήταν μια εξομολόγηση εκβαθέων, ήταν μια συζήτηση όπου βγήκαν κάποιες ειδήσεις. Ο μέγας δάσκαλος της Ηνωμένης ΤΟΑΣ πιστεύει απόλυτα στον χριστιανισμό, εκκλησιάζεται, μεταλαμβάνει. Μας εξήγησε τις θέσεις του, μας εξήγησε τι ευαγγελίζεται, γιατί το ευαγγελίζεται. Διαφωνούμε μαζί του, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν μια συζήτηση με ευπρέπεια,
και πάνω απ' όλα με μια ηθική αξιοπρέπεια. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιακόπουλο, ο σταθμός είναι ανοιχτός. Δεν ξέρω αν δέχεται την πρόκληση να κουβεντιάσει ένα βράδυ και με κάποιον ιερωμένο, όπου πολλούς ιερωμένους έχει στις τάξεις της η Μασονία, όπως μας είπε ο κύριος Γιακόπουλος. Και τελικά φεύγουμε με την πεποίθηση ότι είναι αυτοί που είναι και όπως το πιστεύουν αυτοί, και εμείς πιστεύοντας αυτό που πιστεύουμε ότι είναι. Καλή σας νύχτα.